είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο πληθυσμός της Ασίας και της Αφρικής αυξάνεται ηλικιωδώς, ενώ ο πληθυσμός της Ευρώπης έχει πάψει να αυξάνεται, στην ουσία μειώνεται. Επομένως, προαιώνιος νόμος της δημογραφίας είναι ότι οι πληθυσμοί που αυξάνονται μετακινούνται προς περιοχές των πληθυσμών που μειώνονται. Μάλιστα. Εάν δηλαδή δεν υπάρξει μια προσπάθεια να τονωθεί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός και να αυξηθεί η γεννητικότητα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα κενά θα καλυφθούν από πληθυσμούς άλλων υπήρων. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες χωριά φαντάσματα πλέον, που εγώ τα θυμάμαι, που είμαι 60 χρονών, τα θυμάμαι να σφίζουν από ζωή, με παιδιά, με καλλιέργειες, με κοπάδια κτλ. Και τώρα τα χωριά αυτά είναι εντελώς άδεια. Αυτά θα καλυφθούν λοιπόν από μεταναστευτικούς πληθυσμούς, αν εμείς δεν αναζωογονήσουμε την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, ότι η Δύση έχει βεβαίως τεράστιες ευθύνες για αυτά όλα, διότι με την αποικιοκρατία βύθισε τις περιοχές αυτές στη φτώχεια και εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο των χώρων αυτών, δεν τις άφησε να αναπτυχθούν αυτοδύναμα, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές τώρα να είναι φτωχές, εξαρτημένες και χρεοκοπημένες και να μην μπορούν να θρέψουν τον πληθυσμό τους, ο οποίος αυξάνεται. Και είναι νόμος της δημογραφίας ότι ο πληθυσμός αυξάνεται πιο πολύ στις υπανάπτυκτες κοινωνίες από τις αναπτυγμένες. Ναι. Λοιπόν, τρίτη παρατήρηση όμως, ότι πάνω εκεί λοιπόν υπάρχει, ας πούμε, η συστηματική παρέμβαση και εργασία κυβερνητικών μηχανισμών των χώρων του τρίτου κόσμου, που θέλουν να στείλουν στην Ευρώπη ας πούμε ανθρώπους για τους δικούς τους λόγους, για να μειώσουν την πίεση που υφίστανται οι κυβερνήσεις των χώρων του τρίτου κόσμου, οι δουλέμποροι, οι διακινητές, έτσι, αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν μαζικά τους ανθρώπους αυτούς, γιατί αυτοί δεν έρχονται με τα πόδια. Ναι. Έρχονται οργανωμένα, έτσι, οργανωμένα και, έτσι. Και πολύ ακριβά μάλιστα. Ναι. Κάποιοι πληρώνουν για όλη αυτή την μετακίνηση. Λοιπόν, ναι. Επομένως εκεί λοιπόν υπησέρχονται τέτοιοι μηχανισμοί και στις χώρες αποστολής μεταναστών και στις χώρες υποδοχής μεταναστών, διότι έχουμε και στην Ελλάδα οργανώσεις οι οποίες, ας πούμε, εργάζονται και μάλιστα αποκομίζουν και ωφέλη από αυτή τη δραστηριότητα. Ναι. Κύριε Μελετόπουλε, να ρωτήσω κάτι, χωρίς να σας κόψει τον ηρμό. Πιστεύετε ότι και εδώ στη χώρα μας και η Ευρώπη γενικά το μεταναστευτικό έχει αφαιθεί στην τύχη του? Κοιτάξτε, περίπου. Ναι. Με την έννοια ότι οι δυτικές χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν συλλάβει πού οδηγεί αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Λοιπόν, ήμουνα στο Παρίσι πριν από 2 εβδομάδες. Το Παρίσι το επισκέπτομαι από το 1980 ανελειπώς. Αυτή τη φορά έπαθα σοκ, διότι το Παρίσι δεν είναι μια ευρωπαϊκή πόλη πλέον. Είναι μια πόλη, ξέρω εγώ, του τρίτου κόσμου. Είναι μια πόλη, πολύ πολιτισμική. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Δεν αναγνώρισα τη Γαλλία εγώ στο Παρίσι αυτή τη φορά. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Αυτό που χάνεται είναι η δομή και η μορφή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, οι κοινωνίες που έχουν προκύψει από την αναγέννηση, το διαφωτισμό, οι κοινωνίες που έχουν υιοθετήσει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα ανδρών και γυναικών, που έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου, αυτές οι κοινωνίες θα πάψουν να υπάρχουν σε βάθος χρόνου και όχι πολύ χρόνου, έτσι, σε μια 20ετία. Αυτά θα ανοίξουν στο παρελθόν. Διότι οι πληθυσμοί αυτοί που έρχονται από την Ασία και την Αφρική φέρνουν τη δική τους πολιτιστική κουλτούρα, ιδιομορφία, ναι, ταυτότητα, αντίληψη, έτσι, και η οποία είναι τελείως αντίθετη με την ευρωπαϊκή. Ναι, έχουν μια, ας πούμε, για μας παροχημένη, για αυτούς όχι. Για αυτούς είναι πιο σωστή η κοινωνία την οποία οι ίδιοι συγκροτούν, έτσι. Αλλά για μας είναι μια κοινωνική δομή μεσαιωνική, όπου η γυναίκα, ας πούμε, είναι περιορισμένη στο σπίτι και γενοβολάει παιδιά και δεν επιτρέπεται ούτε να πάει σχολείο ούτε να σπουδάσει, όπου ισχύει, ας πούμε, ο θρησκευτικός νόμος. Άλλη δομή, ναι, τώρα φαντάζεστε όλο αυτό τώρα να το κάνουμε εικόνα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είμαστε σε δημογραφική συρρήκνωση, δηλαδή θα μας συμφιλείψουν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί? Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που λέτε είναι απολύτως βέβαιο. Ότι η Ελλάδα, αν δεν υπάρξει μια, να σας πω κάτι, έχει η κυβέρνηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει βάσει της επαναπροώθησης. Οι επαναπροώθησης προβλέπονται και από το Διεθνές Δικαίου. Ναι, λειτουργεί όμως αυτό. Το εργαλείο αυτό γιατί? Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα το ελληνικό, ναι, έχει κατά κάποιο τρόπο αποφασίσει
να ενσωματώσει ο ελληνικός πληθυσμός που απουσιάζει να υποκατασταθεί από πληθυσμούς άλλων υπήρων. Είναι σαφές ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και η πρόεδρος της Δημοκρατίας όλοι, ας πούμε, θεωρούν επιθυμητή την μεταβολή της ελληνικής κοινωνίας σε μια κοινωνία με μεικτά χαρακτηριστικά. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Και όλη η νομοθεσία που προωθείται και τα λοιπά είναι η νομοθεσία που προάγει αυτού του είδους την ενσωμάτωση. Την κατεύθυνση. Μάλιστα, η κατεύθυνση της ενσωμάτωσης. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και καμία ομοιότητα με όλους αυτούς τους πληθυσμούς. Δεν ενσωματώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Διότι επαναλαμβάνω ότι έχουν ένα δικό τους ισχυρό πολιτιστικό πρόσωπο, το οποίο το θεωρούν ανώτερο του δυτικού. Και επειδή το θεωρούν ανώτερο, το δυτικό το θεωρούν διαφθαρμένο, παραγμιακό, έτσι και τα λοιπά, άθεο. Λοιπόν, επομένως έρχονται εδώ, φέρνουν το δικό τους κοσμοσύστημα, το δικό τους σύστημα αξιών και όχι μόνο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφομοιωθούν, να ξέρω εγώ, κάνουν πίσω σε κάποια σημεία κτλ. Αλλά απέναντίας η πρόθεσή τους είναι να επιβάλλουν στον χώρο που έρχονται το δικό τους σύστημα αξιών. Λοιπόν, αυτό εγώ το καταλαβαίνω από πλευράς τους, αλλά αυτήν την άλλη μεριά πρέπει και εμείς να προασπίσουμε τον κόσμο μας. Ο κόσμος μας λοιπόν θα καταρρεύσει και θα πεθάνει εάν εμείς δεν φροντίσουμε να βάλουμε κάποια όρια στη μαζική μετανάστευση ακολουθώντας τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, τις ανθρωπιστικές αξίες. Εγώ δεν είπα ούτε να τους πνίξουμε, ούτε να τους σκοτώσουμε, ούτε να τους φυλακίσουμε. Υπάρχουν μηχανισμοί που προβλέπονται, που λέγονται επαναπροώθηση, που λέγονται, ας πούμε, όριο στην αποδοχή, συνεμερίσια αποδοχή μεταναστών, που λέγονται μη παροχή ηθαγένειας σε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν την πρόθεση να γίνουν Έλληνες. Ναι, τίποτα από όλα αυτά όμως δεν υπάρχει νομοθεσία. Μπορεί, αν τηρηθεί η νομοθεσία, δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα δεν εφαρμόζει αυτά που πρέπει για να σταματήσει η μαζική μετανάστευση. Ναι. Οι συνέπειες ποιες θα είναι? Κοιτάξτε, εκτός από την μεσοπρόθεσμη πολιτισμική αλλίωση, δηλαδή ότι η Ελλάδα σε 20 χρόνια δεν θα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα πια, δεν θα είναι μια ελληνική χώρα, δεν θα είναι μια χώρα που θα κυριαρχεί ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα κτλ. Εκτός από τη διακοπή της πολιτιστικής συνέχειας, την οποία κατορθώσαμε με νύχια και με δόντια από την εποχή του Ομήρου να φέρουμε μέχρι σήμερα, εκτός λοιπόν από όλα αυτά, υπάρχει και μια άλλη σοβαρή, βραχυπρόθεσμη, αν θέλετε, συνέπεια, που είναι η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, το κοινωνικό χάος και οι διακοινωτικές συγκρούσεις. Ναι. Σε όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχει μαζική μετανάστευση, έχει παρατηρηθεί αυτό το πράγμα. Δείτε στη Γαλλία τι γίνεται. Ναι. Έτσι, δείτε στη Γερμανία τι γίνεται. Λοιπόν, επομένως, αυτό που μας περιμένει εδώ είναι ότι όταν περάσουν ένα ορισμένο όριο οι μεταναστευτικές ροές, που ήδη είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, θα επέλθει εδώ το χαός. Είδατε το καλοκαίρι τι έγινε στον Εύρο. Ναι. Κύριε Μελετόπουλε, τώρα για την ώρα όμως και με αφορμή όλο αυτό που ζει η Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, γιατί από αυτό ξεκίνησε να έρχεται το θέμα στη δημοσιότητα, το είχαμε αφήσει όλους αυτούς τους μήνες, η πίεση που δέχεται η Γάφδος. Κλειδί, λένε από ευρωπαϊκής πλευράς, είναι το Κάιρο για τη μείωση των ροών και έχουμε και μια σχετική συνάντηση την Κυριακή που μας έρχεται και είναι και μαζί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και της Ιταλίας επίσης, η Πρωθυπουργός και του Βελγίου επίσης. Ναι. Τι γίνεται, τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει και αν θα προκύψει κάτι από όλο αυτό. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα αναλωθούν πάλι σε ευχολόγια, σε ασκήσεις καλής διπλωματίας, αλλά ότι η Αίγυπτος θα αναστείλει τις μεταναστευτικές ροές δεν το βλέπω, για τον εξής απλό λόγο. Για ποιο? Διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ελέγχει συνεχώς τι γίνεται στις ακτές της, στις θάλασσές της κτλ. Και για ποιο λόγο η Αιγυπτιακή κυβέρνηση στο κάτω-κάτω της γραφής να βάλει, ας πούμε, στρατεύματα να εμποδίζουν τους φτωχούς, ας πούμε, Αιγύπτιους ή Λίβιους που έχουν μπει στην Αίγυπτο και από εκεί θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να μετακινηθούν προς τη Βόρεια? Έχει κανένα λόγο? Έχει κανένα λόγο η Αίγυπτος να πυροβολεί και να σταματάει τους ανθρώπους που θέλουν να μεταναστεύσουν? Και δεν μπορεί και δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι. Επομένως δεν βλέπω εγώ κάτι, ότι κάτι θα προκύψει από αυτό. Να σας πω, υπάρχει λύση, κάποια λύση. Ναι. Η λύση αυτή σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες
που στο κάτω-κάτω της γραφής συσσόρευσαν τον πλούτο τους από την απεικιοκρατική εκμετάλλευση των τριτοκοσμικών Σωστά. χωρών. Έτσι ναι, δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, οι χώρες αυτές λοιπόν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να συγκροτήσουν ένα σχέδιο Marshall για τον τρίτο κόσμο και να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αναπτυχθούν και παράλληλα ως αντάλλαγμα να απαιτήσουν έλεγχο των γεννήσεων. Ναι. Ας πούμε στην Ιγυρία, που είναι μια χώρα με εκρηκτική δημογραφική άνοδο και τεράστια φτώχεια, ας βάλουν λοιπόν το χέρι στην τσέπη, να βοηθήσουν την οικονομική στήριξη της Νιγηρίας με αντάλλαγμα να υπάρξει ένας μηχανισμός, ας πούμε, έλεγχο των γεννήσεων. Όπως κάνουν οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, έλεγχο των γεννήσεων με επιτυχία. Ας βοηθήσουν λοιπόν. Αφήσαν τη Λιβύη να διαλυθεί και ειδού το αποτέλεσμα. Ναι. Είναι χώρες αυτές που έχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να μην. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό που σας λέω είναι ο μόνος τρόπος για να μην φεύγουν οι άνθρωποι, είναι να ζουν καλύτερα εκεί που βρίσκονται. Άρα λοιπόν το κλειδί, μάλλον τη λύση την έχουν οι απεικιοκρατικές χώρες. Οι πρώην απεικιοκρατικές. Οι πρώην, τέλος πάντων, ναι, σωστά το είπατε. Το θέμα είναι έχουμε, να είναι ναι. και πλουσιότερες στον κόσμο. Τώρα έχουμε και δύο ιδιαίτερες συνθήκες. Είναι και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έτσι δίνει όθηση σε αυτό το μεταναστευτικό κύμα, αλλά και υπάρχει και μια πολιτική πίεση λόγω των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου. Κοιτάξτε, στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου ναι. Είναι φανερό ότι θα υπάρξει μια θεαματική μετατόπιση προς τα δεξιά. Και φαίνεται αυτό από τώρα. Φαίνεται από τώρα, είδαμε τι έγινε στην Πορτογαλία. Και γι' αυτό ίσως αυτό είναι και ένας μοχλός πίεσης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ναι, δεν νομίζω ότι θα αποφευθεί αυτό ακόμη και αν κάνουν συσκέψεις στο Κάιρο κτλ. Ναι. Διότι το, ας πούμε, το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα εξουσίας, δεν λέω λοιπόν για τα κόμματα που είναι δεξιά ή αριστερά από τα κόμματα εξουσίας, μιλάω για τα κόμματα εξουσίας, ναι, οι σοσιαλδημοκράτες, ναι. οι χριστιανοδημοκράτες, αυτοί όλοι έχουν πλήρως αφομοιώσει την πολυπολιτισμική, ας πούμε, αντίληψη, ναι. η οποία τι κάνει, τους εμποδίζει να δουν την αλήθεια. Ένας φίλος μου δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε πάει στη Σουηδία και μιλούσε με μια Σουηδή δικηγόρο διακεκριμένη και τη ρώτησε πόσο τις εκατό των, ας πούμε, παραβάσεων που διαπράττονται έχουν ως υπαίτιους, ας πούμε, μετανάστες. Το ποσοστό είναι τεράστιο, είναι πάνω από, ξέρω εγώ, 70%. Μάλιστα. Και η δικηγόρος αυτή του απάντησε το εξής: δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Δηλαδή δεν ήθελε καν να μπει στη διαδικασία να αναφέρει το νούμερο. Μάλιστα. Γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, του είπε. Αυτό σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα έχει εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία πολυπολιτισμικότητας και δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν οδηγεί σε μια αρμονική σύνθεση των επιμέρους, αν θέλετε, πληθυσμιακών ομάδων μιας χώρας, οδηγεί στη σύγκρουση και στο χάος. Στο χάος, όπως το είπατε. Και στην πολιτισμική αλλίωση. Ναι. Και στην επιβολή της πιο δυναμικής ομάδας που είναι οι εισερχόμενοι. Ναι. Ναι. Και όχι οι υποδεχόμενοι τους εισερχόμενους. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης και ότι είναι και η πρώτη χώρα που βρίσκουν στο δρόμο τους οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες. Οπότε, πού είμαστε εμείς? Είμαστε στο σημείο 0 σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό? Εμείς είμαστε στο σημείο 0 όσον αφορά το μεταναστευτικό, διότι δεν έχουμε εδώ ένα μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Μηχανισμούς έχουμε. Το λιμενικό ναι. μας είναι εξαιρετικό. Ναι. Οι ένοπλες δυνάμεις εξαιρετικές. Δεν πρέπει να κάποιος να τους δώσει και εντολή. Ακριβώς. Για κάτι. Δεν έχουμε τους ανθρώπους που θα τους δώσουν την ένα εντολή. Σχέδιο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σχέδιο αποτροπής της λάθρο μετανάστευσης. Γιατί λάθρο είναι, να μην φοβόμαστε να λέμε τις λέξεις, λαθρέα είναι η μετανάστευση όταν δεν υπάρχει άδεια εισόδου σε μια χώρα. Σωστά. Λαθρέα είναι. Αυτή είναι ναι. η λέξη. Γιατί φοβόμαστε, εδώ φοβόμαστε μόνο για τις λέξεις πλέον. Ναι. Λοιπόν. Επομένως, όσο δεν υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που να, ας πούμε, έχει αποφασίσει να διασώσει τη χώρα από μια μαζική εισρωή μεταναστευτικών ροών, ναι. Τόσο η Ελλάδα θα οδηγείται στο χάος και τόσο, αν και αυτό είναι το λιγότερο, ας πούμε, θα υπάρχει συνεχής διαρροή ψηφοφόρων από το κυβερνών κόμμα προς τα κόμματα της ταυτοτικής δεξιάς. Αρνούμε να χρησιμοποιήσω τον όρο ακροδεξιά. Ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιά. Η ακροδεξιά έχει συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η Χρυσή Αυγή, ναι, είναι ακροδεξιά, ξέρω εγώ, οι Σπαρτιάδες κτλ. Αλλά ούτε η Νίκη, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε όλα αυτά τα κόμματα δεν είναι ακροδεξιά. Είναι ταυτοτικά κόμματα, θέλουν, ας πούμε, να διατηρήσουν το ακέραιο του έθνος κράτος. Ναι. Όσο αυτό είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό θα είναι το πολιτικό αποτέλεσμα, αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα, σας επαναλαμβάνω,
είναι το λιγότερο ας πούμε, από αυτά που με απασχολούν. Το βασικό είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις μιας μαζικής εισρωής μεταναστευτικών ας πούμε, ομάδων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Οπότε ένα συμπέρασμα, ένα κάτι για να καταλήξουμε, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με το θέμα το δημογραφικό και με το μεταναστευτικό, τι θα λέγατε στον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Κερίδη, αν τον είχατε τώρα, αν τον είχαμε τώρα μαζί μας. Δεν θα του έλεγα τίποτα γιατί είναι μάταιο. Ό,τι και να πω στον κύριο Κερίδη, έχει τις δικές του συγκροτημένες αντιλήψεις. Ούτε πρόκειται να ακούσει εμένα, ούτε πιστεύω και κανέναν άλλον που έχει διαφορετική άποψη. Έχει τις απόψεις του άνθρωπος. Τις υιοθετεί ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και τον έβαλε εκεί υπουργό και δεν έβαλε εσάς ή εμένα. Και θα ακολουθούν την πολιτική που ακολουθούν. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να επηρεαστεί η κυβέρνηση από μια διαφορετική αντίληψη. Ότι η κυβέρνηση, όπως είπε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν είμαι νατιβιστής, δεν είπε. Ναι. Το είπε στη Βουλή δημοσίως. Δεν είμαι νατιβιστής. Αφού δηλαδή δεν με ενδιαφέρει οι κάτοικοι αυτής της χώρας, ας πούμε, να έχουν ελληνική καταγωγή. Ας είναι από οπουδήποτε. Αυτό όμως είναι λάθος, διότι ο μετανάστης, ο οποίος δεν υιοθετεί και δεν αφομοιώνει τον ελληνικό πολιτισμό, εγκαθιστάμενος μονίμως στην Ελλάδα και φέρνοντας μαζί του ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, θα μεταβάλει την πολιτιστική φυσιογνωμία αυτής της χώρας πάρα πολύ γρήγορα. Τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη συνείδηση, την ιστορία, τον τρόπο σκέψης, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα ανδρών γυναικών. Αυτά όλα λοιπόν θα εκλείψουν μαζί με τον ελληνικό πολιτισμό, αν συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Εγώ δεν απευθύνομαι μέσω ημών με ύψιλον στην κυβέρνηση, απευθύνομαι στους ακροατές σας και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μελετόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είστε και εσείς ένας από τους καλεσμένους μας στο Star Forum την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, 26 με 30 Μαρτίου. Με χαρά θα σας συναντήσω διαζώσεις είναι... Έτσι, γιατί είναι πολύ καυτά και σημαντικά τα θέματα και αφορούν και εμάς και τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά. Δημογραφικό και brain drain για αυτή την έρμητη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.